Θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Για το άγχος που έχουν οι επιβάτες όταν ταξιδεύουν με αεροπλάνο. Ακούστε μία πολύ σοβαρή αλήθεια όμως. Πρώτον, και το πιο σημαντικό απ' όλα, το αεροπλάνο είναι το ασφαλέστερο μέσο. Δηλαδή, πιο πολλές πιθανότητες έχετε να σκοτωθείτε με μηχανάκι, με αυτοκίνητο στην Αθήνα ή στην Ελλάδα, παρά να πέσει το αεροπλάνο σας. Δηλαδή, τα ποσοστά είναι τεράστια και μάλιστα υπέρ των αεροπλάνων πάντα, έτσι. Για να πέσει ένα αεροπλάνο, σας ενημερώνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο ή σχεδόν ακατόρθωτο. Πάντα να ξέρετε, τα αεροπλάνα κατά κύριο λόγο πέφτουν από τι? Από λάθη των πιλότων. Πολύ σπάνια ένα αεροπλάνο θα πέσει επειδή θα πάθει μια μηχανική βλάβη. Συμβαίνει, αλλά είναι πολύ σπάνιο. Πάμε λοιπόν στην πιθανότητα εκείνη που μπορεί να πέσει ένα αεροπλάνο. Είναι μία στο δισεκατομμύριο, αλλά ας βάλουμε και αυτή την πιθανότητα. Το μόνιμο ερώτημα λοιπόν όλων των επιβατών είναι το ένα και είναι πολύ απλό. Σε ποιες θέσεις υπάρχει περίπτωση να σωθεί κάποιος εάν πέσει το αεροπλάνο του? Στις μπροστινές θέσεις, στις πίσω θέσεις, στις θέσεις πάνω στο φτερό, στις θέσεις εξόδου κινδύνου? Πού υπάρχει πιθανότητα να σωθείς εάν και τυχόν το αεροπλάνο σου μία στο δισεκατομμύριο πέσει? Έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες να σωθείτε εάν ταξιδεύετε με το αεροπλάνο και μία στο εκατομμύριο πέσει το αεροπλάνο, εάν κάθεστε στις πίσω θέσεις. Όσο πιο πίσω κάθεστε στο αεροπλάνο, τόσο πιο μεγάλη ασφάλεια θα έχετε. Ποιος το λέει αυτό? Αυτό το λένε οι έρευνες που έχουν γίνει από το 1970 και μετά, τα αμερικάνικα περιοδικά για τη μηχανική των αεροσκαφών, και τις έρευνες αυτές δημοσιοποίησε το πολύ σοβαρό περιοδικό Condé Nast Traveler. Τι λέει λοιπόν? Ότι αν κάθεστε πίσω, έχετε πιθανότητες να σωθείτε κατά 69% σε σχέση με το αν καθόσασταν μπροστά, που οι πιθανότητες να σωθείτε είναι 45%, παρακαλώ πάρα πολύ. Συμπέρασμα: εάν και τυχόν πετάτε με αεροσκάφος, δεν πρόκειται ποτέ να πάθετε τίποτα, λέω εγώ, αλλά αν συντριβεί το αεροσκάφος, οι πιθανότητες να σωθείτε είναι πιο σημαντικές αν κάθεστε στις πίσω θέσεις, και αυτό δεν είναι εικασία, είναι μια πραγματικότητα.